Βασιλόπιτα του 2024 έκοψε η TRT, το μεγάλο κανάλι της Θεσσαλίας και της Κεντρικής Ελλάδας, στα κεντρικά στούντιο του καναλιού στον Βόλο. Τα στελέχη, το δημοσιογραφικό επιτελείο και η τεχνική του καναλιού βρέθηκαν όλοι μαζί για να κόψουν την πρωτοχρονιάτικη πίτα και να ανταλλάξουν ευχές. Φέτος η TRT κλείνει 34 χρόνια αδιάλειπτης, έγκυρης και έγκαιρης ενημέρωσης. Κάνουμε τώρα εδώ μεταξύ μας μια μίνι έρευνα, άτυπη, για να δούμε πόσο είμαστε και τα 34 χρόνια της TRT. Βλέπω σίγουρα την Τούλα, τη Δήμητρα, τη Μιχαλοπούλου, τον Απόστολο, τον Καψιώτη, αλλά όσοι ήρθαν στην πορεία, ο Δημήτρης ο Παγινέτας, όσοι ήρθαν στην πορεία, μείναν στην οικογένεια. Δηλαδή και αυτοί που μπορεί κάποια στιγμή να φύγαν, γιατί έτσι τα έφερε η ζωή τους. Η Άννα μας, που έγινε μανούλα, ας πούμε, και εκ των πραγμάτων έμεινε μακριά, ξανά είναι μαζί μας. Και όλα τα παιδιά. Και εσύ έχεις πολλά χρόνια, Άρτεμι, ο Γιώργος ο Λαμπράκης. Τα περισσότερα, 30, από τα 34, μια χαρά. Ο Γενικός Διευθυντής της TRT, Σωτήρης Πολύζος, ευχήθηκε υγεία σε όλους, χαμόγελα και περισσότερες αισιόδοξες ειδήσεις. Λοιπόν, δεν έχω να σας πω πάρα πολλά. Υγεία να ευχηθούμε, που τόσο το έχουμε ανάγκη όλοι. Να είμαστε όλοι και περισσότεροι στα 35, που είναι πιο στρογγυλή επέτειος. Να χαμογελάμε, παρότι δεν κάνουμε μια δουλειά που μας δίνει πολλά χαμόγελα. Τουλάχιστον να δίνουμε χαμόγελα στον κόσμο. Λέγαμε σήμερα με άλλη αφορμή ότι ψάχνουμε με το τουφέκι τις καλές ειδήσεις. Δεν μπορείς να δεσμευτείς τώρα. Εμείς δεν είμαστε και πολιτικοί για να δίνουμε υποσχέσεις. Αλλά η προσπάθεια είναι πραγματικά να έχουμε καλές ειδήσεις, να έχουμε αισιόδοξες ειδήσεις και του χρόνου. Το προσωπικό της TRT είχε την ευκαιρία να συζητήσει για τα σημαντικά γεγονότα της χρονιάς που πέρασε και να θέσει καινούριους στόχους για τη νέα τηλεοπτική χρονιά που διανύουμε. Την πρωτοχρονιάτικη πίτα προσέφερε το ζαχαροκλαστείο το Πούζογλου. Τα δώρα προσέφερε η εταιρεία Greek Family Farm του κυρίου Ανδρέα Τσαγκάρη στον Αλμυρό, ενώ τα λαχταριστά εδέσματα ήταν προσφορά του καταστήματος Κρέατος Τέχνη στην οδό Δημητριάδος 131.